Το μέγεθος της εχθρότητας των πρώτων χριστιανών απέναντι στον ομοφιλοφιλικό έρωτα έχει μεγαλοποιηθεί από τους σύγχρονους χριστιανούς, οι οποίοι έχουν την τάση να παραβλέπουν σχετικούς χριστιανικούς περιορισμούς για το διαζύγιο ή άλλες κοινέ πλευρές της σύγχρονης ζωής, οι οποίες επίσης καταδικάζονταν από την Εκκλησία και εστιάζουν την ενέργειά τους και την ηθική κατακραυγή τους στο συγκεκριμένο κοινωνικό θέμα το αληθινό νόημα της λέξης αρσενοκύτε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ή στην πρώτη προς Τιμόθεο. Μπορεί το αρσενοκίτε να μεταφραστεί ως ομοφιλόφιλη. Μεταφράζουμε λοιπόν τον όρο αρσενοκίτε ως ομοφιλόφιλη. Είναι όμως αναχρονιστικό να προβάλλουμε τον όρο ομοφιλόφιλος σε μια εποχή που δεν υπήρχε συνείδηση της ψυχολογικής σημασίας της λέξης, η πιο συνηθισμένη μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ ομοφύλων στις χώρες της αρχαίας Μεσογείου ήταν φυσικά το εμπόριο. Μία περίπτωση στον Ευσέβιο, όπου υπάρχει το ουσιαστικό αρσενοκίτε σε σχέση με τα σόδομα, ανακαλύπτουμε. Ήταν θεμελιώδες λάθος να πούμε, θα ήταν θεμελιώδες λάθος να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος καταλάβαινε αυτή τη λέξη με τη σημασία του ομοφιλόφιλου ή της ομοφιλοφιλικής δράσης. Χρησιμοποιήθηκε αργότερα στους ελληνικούς εκκλησιαστικούς κανόνες με την έννοια της προκτικής συνουσίας. Για παράδειγμα, στα επιτίμια που λανθασμένα αποδίδονται στον Άγιο Ιωάννη τον νηστευτή, υπάρχει ένας κανόνας που λέει δε γυναικεία αρσενοκητία» εις ειν οι άνδρες ελεινός σκοτούμενοι των καθαρών καταλυπώντες άρτων, των τι τυφλώτοντες εσθίουσιν, ήγουν την γυναικείαν αφέντες φύσιν, επί των αφεδρώνα, τας αθλίας και μη βουλωμένας πορνεύουσι γυναίκας, πολλάκις δε και τας ιδίας η πολύ πλοίο των ανδρομανών αρσενοκητών υποστήσονται και ένθεν εν τη επιτιμήσει και εκείθεν ανηλεός την κόλασιν συνέξουσιν υπερπάντας. Γίνεται επίσης αρσενοκητία και με γυναίκες όπου κάποιοι θλιβερά τυφλωμένοι άντρες παρατούν των θρεπτικών άρτων και χωρίς να βλέπουν τρώνε σκουπίδια. Δηλαδή αφήνουν την γυναικεία φύση, όργανο, και χρησιμοποιούν το δοχείο ακαθαρσιών αυτών των άθλιων γυναικών που δεν θέλουν να πέσουν στο αμάρτημα της ακολασίας. Πολλοί άντρες το κάνουν με τις γυναίκες τους περισσότερο από ό,τι το κάνουν με άλλους άντρες. Μπορούσε η αρσενοκητία να υπάρξει μεταξύ ετερό φιλόφιλων. Επιπλέον η τιμωρία, τα επιτίμια που υπαγορεύεται για την συγκεκριμένη περίπτωση ήταν δύο φορές πιο μεγάλη από ό,τι για την περίπτωση μεταξύ ομοφύλων. Είναι επίσης σχεδόν βέβαιο ότι ούτε ο Απόστολος Παύλος, ούτε οι αναγνώστες του είχαν ιδέα για την ομοφιλοφιλία ως σεξουαλική ταυτότητα. Και δεδομένου αυτού του γεγονότος, δεν μπορεί κανείς να περιμένει μια εξεζητημένη και ακριβή ταξινόμηση της σεξουαλικής συμπεριφοράς στα γραπτά του. Μας έρχεται στο νου η περίπτωση του Μαρκισίου του Κουίνσμπερι, ο οποίος κατηγόρησε τον Όσκαρ αποκαλώντας τον σοδομιστή